τον καθιερωμένο αγιασμό πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο πρώτο ΕΠΑΛ και Εσπερινό Άρτας. Στην τελετή χωροστάτησε ο Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλλίνικος. Κατεναντίον δωρούμενος και τόξων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμος. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβές κατέναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Των σών δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορών τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα, εις εν πίστη λαμβάνουσιν την ευλογίαν σου άκραντε. Κύριε ο Θεός ημών, σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να έχετε καλή σχολική χρονιά. Εύχομαι αυτή η χρονιά για εσάς να είναι μια υπέρβαση των δεδομένων και να φτάσετε ακόμη ψηλότερα από εκεί που βρίσκεστε. Ένα θέλω να σας θυμίσω ότι για την Εκκλησία είναι τιμητικός τίτλος ο τίτλος του μαθητού. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός τους Αποστόλους τους ονόμασε μαθητές του. Και αν σε όλες οι χριστιανοί θεωρούμεθα μαθητές του Χριστού. Γιατί η μαθητεία είναι ένας τρόπος ζωής ή μάλλον καλύτερα είναι η τέχνη της ζωής. Όσο ο άνθρωπος στη ζωή του προχωράει μαθαίνοντας, ο άνθρωπος αυτός μετέχει της αληθινής ζωής. Όταν ο άνθρωπος κάποια στιγμή θεωρήσει ότι τελείωσε και δεν έχει τίποτα άλλο να μάθει, τότε ήδη είναι νεκρός ακόμη και αν αναπνέει. Αυτό είναι όλη η ουσία της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, αυτή είναι η ζωή η ίδια και αυτή είναι η αλήθεια της ζωής. Γι' αυτό και είστε αξιέπαινοι, διότι έχετε τη δύναμη διαρκώς να είσαστε μαθητές και να μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να προσφέρετε όχι μόνο στους εαυτούς σας, αλλά στο κοινωνικό σύνολο το καλύτερο που μπορείτε να δώσετε. Και το καλύτερο έχει πάντα το ακόμα καλύτερο ως εχθρό. Εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχετε υγεία, φώτιση και ο Θεός να σας χαρίζει ό,τι η καρδιά σας αγαπώ επιθυμώ. Το μήνυμα του Υπουργείου Παιδείας ανέγνωσε ο διευθυντής του ΕΠΑΛ, ενώ ευχήθηκε σε όλους καλή δημιουργική σχολική χρονιά. Θέλω να ευχηθώ και εγώ καλή σχολική χρονιά να έχουμε, υγεία και πρόοδο σε όλους τους μαθητές. Θα σας διαβάσω το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερακάκη, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται στη σκιά της πρωτοφανούς καταστροφής στη Θεσσαλία. Το μυαλό και η καρδιά όλων μας είναι δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και όλων όσοι δοκιμάζονται από τις σαρωτικές πλημμύρες. Προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι τα παιδιά των περιοχών που επλήγησαν να επιστρέψουν γρήγορα και με ασφάλεια στη ζωή τους και στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο. Αυτό βέβαια ισχύει και για τους μαθητές και τις μαθήτριες από τη Ρόδο, τη Θράκη, την Αττική που βρέθηκαν στη δίνη μεγάλων πυρκαγιών. Εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε οι σχολικές μονάδες να καταστούν πλήρως λειτουργικές και να αποτελέσουν το σημαντικό πόλο πρόοδου, δημιουργικότητας και υπέρβασης των δυσκολιών. Καμία δυσκολία δεν είναι ανυπέρβλητη. Και το Υπουργείο Παιδείας είναι εδώ για να στέκεται πάντα στο πλευρό των μαθητών, των γονιών και φυσικά των εκπαιδευτικών. Σε όλους εσάς απευθύνομαι σήμερα με την ευχή να έχουμε μια καλή, δημιουργική σχολική χρονιά. Από την πλευρά μου, μαζί με όλα τα στελέχη του Υπουργείου, δεσμευόμαστε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά σας και να μετατρέψουμε το σχολείο σε μια δεξαμενή σκέψης και ανάδειξης δεξιοτήτων και αξιών. Η μάθηση και η σχολική ζωή είναι κυρίως κοινωνική διαδικασία και αλληλεπίδραση με τους δασκάλους και τις δασκάλες σας, τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σας, αλλά και ανάμεσά σας. Όμως και οι σχολικές υποδομές έχουν ιδιαίτερη σημασία και η αναβάθμισή τους αποτελεί διαρκές αίτημα των εκπαιδευτικών συστημάτων. Στην προσπάθεια εξυγχρονισμού τους, ξεκινώντας από τις πληγήσεις από φωτιές και πλημμύρες περιοχές,
έως το Φεβρουάριο του 2024, σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας θα εγκατασταθούν περισσότεροι από 36.000 διαδραστικοί πίνακες, οι οποίοι μπορεί να εμπλουτίσουν το μάθημα, να το καταστήσουν πιο ζωντανό και ενδιαφέρον. Οι διαδραστικοί πίνακες θα συνδεθούν με τα προγράμματα σπουδών, όλων των γνωστικών αντικειμένων και των θεματικών περιοχών. Αλλά θέλω να τονίσω ότι αναμένεται στο πλαίσιο της χρήσης τους ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στις τέχνες. Αυτονόητα, εργαζόμαστε ότι το σχολείο να γίνει πλήρως ψηφιακό, με εφαρμογές που θα απλουστεύσουν την καθημερινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Οι πρωταβουλίες που θα αναπτύξουμε για ένα νέο πολυεπίπεδο σχολείο θα είναι ευρύτερες και πολλαπλές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θα εργαστούμε ώστε να ενταθεί στα σχολεία ο εθελοντισμός, η προστασία του περιβάλλοντος και η κουλτούρα διαχείρισης κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Και βέβαια, στόχος μας είναι να μάθουν τα παιδιά περισσότερα για την κλιματική αλλαγή. Για μας το σχολείο είναι πολύ περισσότερο από τη γνώση και τη μάθηση που προσφέρει. Είναι ένας χώρος σκέψης, ελευθερίας, κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης της προσωπικότητας. Είναι ένας χώρος που μαθαίνει ο ένας το σεβασμό για τον άλλον, χωρίς καμία διάκριση. Θα είμαι και θα είμαστε όλοι δίπλα σας σε αυτό το νέο βήμα που κάνετε σήμερα, μπαίνοντας στις σχολικές αίθουσες. Θα μας βρείτε συμμάχους σε όλες τις προσπάθειές σας και πρόθυμους να απαντήσουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις αγωνίες σας. Οι πόρτες του Υπουργείου είναι πάντα ανοιχτές για κάθε μία και καθέναν από εσάς, για κάθε ζήτημα που μπορούμε να συμβάλλουμε στην επίλυσή του. Καλή σχολική χρονιά σε όλους μας, με υγεία, δημιουργικότητα και πρόοδο. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησμάτων, Κυριάκος Περακάκης.